Τζιπίνγκ. Καλημέρα. Είδε τον κύριο Τσίπρα, για περίπου 30 λεπτά κράτησε η συνάντηση. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι απίφθινε πρόσκληση ο Σι Τζιπίνγκ στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Πεκίνο. Ο κύριο Σι Τζιπίνγκ, υποδεχόμενος μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε με θερμά λόγια για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας η Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά εσείς καταφέρατε και οδηγήσατε την χώρα εκτός κρίσης και εκτός μνημονίων. Εξήρε επίσης τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων Αθηνών-Πεκίνου και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, για το γεγονός ότι η Ελλάδα μπήκε στο νέο σχέδιο του Πεκίνου για το μία ζώνη, ένας δρόμος, το νέο δρόμο του μεταξιού. Είστε, είπε, παλαιός φίλος ο πρόεδρος της Κίνας, τον Αλέξη Τσίπρα, και χαίρομαι που σας συναντώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι η πέμπτη φορά που συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Καταφέραμε, είπε, σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες συνθήκες, να οικοδομήσουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει και συνέχεια. Και από το 2006, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίξαμε ένα νέο δεκαετή κύκλο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Έγινε η συνάντηση. Από εκεί ήταν και η εικόνα και τα πλάνα τα οποία μεταδώσαμε. Σε ευχαριστούμε θερμότατα. Καλημέρα.